πολύχρωμοι χαρταετοί γέμισαν τον Αττικό ουρανό από νωρίς το πρωί. Έχοντας σύμμαχο τον καλό καιρό, μικροί και μεγάλοι πήραν όλα τα απαραίτητα για να γιορτάσουν τα κούλουμα παραδοσιακά. Είχαμε να ρίξουμε το χαρταετό μας και να κάνουμε πικνίκ που έχει ωραίο καιρό και να περάσουμε ωραία. Παρέες και οικογένειες έχουν γεμίσει το άλσος Βέικου για να πετάξουν ψηλά το χαρταετό τους και να απολαύσουν την ημέρα. Θα στήσουμε λοιπόν υπαίθριο τραπέζι ακριβώς, παραδοσιακά. Θα έχουμε, τι θα έχουμε Γιαννάκη? Για πες. Χαπόδι. Μάλιστα δεν έλειψαν τα πειράγματα για το πέταμα του χαρταετού. Είναι τέχνη, είναι τέχνη. Είναι εδώ ο κύριος. Ο κύριος τα κατάφερε καλά. Την τιμητική του είχε και ο λόφος του φιλοπάπου. Εκεί σχηματίστηκαν ουρές από κόσμο για να πάρουν λαγάνα και χαλβά. Δήμος μοιράζει ελιές, χαλβά και λαγάνα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Με σύμμαχο τον ηλιόλου στο καιρό, μικροί και μεγάλοι έφτασαν εδώ στο λόφο Φιλοπάπου από πολύ νωρίς και απολαμβάνουν το πέταγμα του χαρταετού. Ο, άμα είσαι μάστορας, μια χαρά πάει. Α, πετάει. Το βλέπετε, να το. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή Σαρακοστή, με υγεία και δύναμη. Αντίστοιχο το σκηνικό και στο Άλσος Περιστερίου. Ένα ραντεβού για τις απόκριες και για τη Σαρακοστή. Εδώ πέρα σήμερα κόψαμε καταρχήν τη μεγαλύτερη λαγάνα που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Στο φράγμα Θέρμης το κέφι ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, όπως και τα εδέσματα. Στο φράγμα της Θέρμης παρασκευάζεται από νωρίς το πρωί η μεγαλύτερη φασολάδα της Ελλάδας, 700 λίτρων. Να ξεκινήσουμε το κακό, να πάει καλά η χρονιά. Ένα έθιμο που τηρείται κάθε χρόνο. Ναι, και προσπαθούμε να το μεταδώσουμε και στην νεολαία. Από τη σημερινή ημέρα δεν έλειψαν και οι παραδόσεις, όπως ο βλάχικος γάμος στη Θήβα.